Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι? Δεν τολμάω να το δεχτώ ότι μας πούλησε έτσι στην ψύχρα. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Καλά με έχει προειδοποιήσει ο Γιάννάρος. Τι σου είχε πει? Ότι ο Άγγελος έβαζε κάποιον δικό του αν βγαίνει σπίτι μας. Τότε δεν κατάλαβα, αλλά το εντάξει, είναι ολοφάνερο. Τι ολοφάνερο, πως ήρθε ο ουρανός στο κεφάλι? Αλλά και πάνω, τι σχέση έχει ο Άγγελος, αφού εναντίον του έγινε η απόπειρα? Κοίτα, προφανώς αυτός που χρησιμοποίησε τώρα την Πινελόπη την έπεισε ότι εξακολουθεί να εκτελεί εντολούς του Άγγελου και το έδωσε στα παπούτσια μου. Έτσι πρέπει να έγινε. Ο ουρανός φοντίλη μου ήρθε. Δες πάλι καλά που το πήραμε χαμπάρι. Φαντάζομαι είχαμε καταλάβει τίποτα. Λες δεν είναι και Θεόφιλος στο κόλπο? Αυτό αποκλείεται, δεν στο υπογράφω. Ναι, καλά, και εγώ το χέρι μου στη φωτιά το βάζα πριν από λίγο καιρό, γιατί ούτε το όνομά θέλω να λέω. Εγώ ακόμα το βάζω για το Θεόφιλο. Τι θα πάθει ο άνθρωπος έτσι και μάθει την αλήθεια? Τι θα πάθει? Ότι να χτίσει ζωή στον αέρα, αυτό θα πάθει. Με την άξιση τα μυαλά του στον αέρα, να λες. Μακάρα να τον πείσουμε ότι δεν αξίζει. Να σου πω. Εσύ τι θα κάνεις τώρα? Τι να κάνω? Γιατί δεν την πετάξει με τις κλωσιές έξω? Όχι. Όχι, ακόμα δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Γιατί? Γιατί θέλω να σιγουρευτώ, θέλω να το δω με τα ίδια μου τα μάτια. Και αν κάνουμε λάθος, μία στο εκατομμύριο. Καμία στο εκατομμύριο, Ρεγκίνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα. Σίγουρα δεν τα έχεις πάρει εσύ τα παπούτσια, ε? Δεν τα έχω πάρει εγώ τα παπούτσια. Ποιον εμπιστευτώ πια? Ποιον? Κάτσε, κορίτσι μου. Περίμενα. Περίμενα πώς μπορούμε να το γυρίσουμε το φίλο. Τι εννοείς? Ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς. Πώς να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς? Να δίνουμε στον Άγγελο τις πληροφορίες που γουστάρουμε. Όχι. Ούτε να το συζητάς. Εγώ σε αυτό τρυπάκι. Εντάξει. Συγγνώμη. Μια κουβέντα είπαμε. Εντάξει. Τι κάνεις τώρα? Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο του Ντάκη. Αν είναι άδειο το μαγαζί να φύγω. Δεν μπορείς να μείνεις λίγο ακόμα? Όχι, δεν μπορώ. Και δεν θέλω. Δεν είσαι πολύ καλά, ε? Κοριτσάκι μου, πού είσαι και έχω φάει τα πατώματα? Ελπίζω να άφησες κανένα τετραγωνικό για να το φας τώρα. Έγινε κάτι με το στρατό? Άστο το στρατό. Να αφήσω το στρατό και να πιάσω ποιον? Κάθισε σε παρακαλώ, γιατί όρθια δεν θα τα αντέξεις. Ωραία, θα μου πεις τώρα για να μην με τρελάνεις. Θα σε τρελάνω όσο έχω τρελαθεί κι εγώ. Εκεινά. Ποιον αφορά αυτό που έχεις να μου πεις τον Αντρέα, γιατί εγώ δεν θα τα αντέξω? Την Πινελόπη. Γιατί έπαθε η Πινελόπη να αρρωστεί? Όχι, αλλά θα αρρωστήσει. Αν αυτό που υποψιάζομαι ισχύει, τότε θα αρρωστήσει και θα αρρωστήσει από τα χεράκια μου. Ρεγκίνα, μίλα καθαρά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι συμβαίνει με την Πινελόπη? Έχω βάσιμες υποψίες, εντελώς βάσιμες όμως, ότι η Πινελόπη έχει βοηθήσει για να παγιδευτεί ο στράτος. Αποκλείεται. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά έτσι εξηγούνται πολλά. Δηλαδή ο Άγγελος ήξερε την κάθε μας κίνηση. Και την κάθε ανάσα μας, μπορώ να σου πω. Πώς θα γίνει, θα την έχουμε εδώ μέσα στο σπίτι με τα παιδιά μας? Δεν τη θέλω στο σπίτι, Ρεγκίνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο μέχρι να σιγουρευτούμε. Γιατί αύριο το πρωί εγώ που θα τη δω θα πρέπει να είμαι μέσα στις γλύκες και τις χαρές? Θα κάνεις ό,τι έκανες πάντα. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε πάντα. Δεν πρέπει να μας υποψιαστεί.
Θεόφιλος. Ο Στράτος κόβει το κεφάλι του ότι δεν έχει καμία σχέση. Ωραία, ωραία, αν το μάθει. Αλλά λύσει ο άνθρωπος. Αν την αστέρω θα γίνει. Μάνα μου είναι τα βουνά, πατέρας μου η κάμπη. Ρίγκινα, δεν πρόκειται να τα καταφέρω εγώ. Αλήθεια στο λέω. Αφού με ξέρεις, μόλις με δει η Πινελόπη με το καλημέρα σας θα ψηλιαστεί ότι κάτι συμβαίνει. Το καλό που σου θέλω να μην ψηλιαστεί τίποτα. Όχι τουλάχιστον μέχρι να υπάρχουν αποδείξεις. Σοβαρές αποδείξεις. Γιατί όμως ρε παιδάκι, με αυτή την κοπέλα εμείς την είχαμε σαν αδερφή μας. Εδώ αγάπη μου αδέρφια ξεπουλάνε τα αδέρφια τους στα κανονικά. Στο σαν θα κολλήσουμε. Γιατί όμως. Το χρήμα αγάπη μου είναι μεγάλη ιστορία. Εκμαυλίζει τους πάντες. Τι πρότυπο έχουμε σε αυτή την κοινωνία. Το χρήμα και τη δόξα. Η Πινελόπη θα ξέφευγε. Έλσα. Δεν κοιμάσαι. Πλάκα μου κάνεις. Ούτε εγώ μπορώ να κοιμηθώ. Το βλέπω, δεν το βλέπω. Απ' τη μία ο Αντρέας να τριγυρνάει στους δρόμους σαν κολλασμένος. Και απ' την άλλη οι υπόλοιποι κολλασμένοι της παρέας να μην ξέρουμε ποιο δρόμο να πάρουμε. Τι να πρωταντιμετωπίσουμε. Εσένα και το Στράτο. Την Πινελόπη. Την Κλέρη που είναι στη φυλακή. Τουλάχιστον δεν πλήττουμε. Περνάμε ευχάριστα να το πω. Πού τη βρίσκεις μόλι την όρεξη τώρα. Ξέρω κι εγώ. Προσπαθώ. Με ποιο τρόπο. Να λέω μέσα μου ότι αυτό ήταν το χειρότερο, δεν έχει άλλο, τώρα να ξεπεράσουμε αυτό και καθαρίσαμε. Συνέχεια εμπόδια, εμπόδια μπροστά μας, εμπόδια. Και αυτό το τελευταίο. Πινελόπη, το κερασάκι στην τούρτα. Όσο το σκέφτομαι μου έρχεται να φουντάρω. Εγώ πάλι όσο το σκέφτομαι μου έρχεται να τη φουντάρω. Και ο Στράτος κυνηγημένος πάλι και εξαιτίας της. Μαζί με την τρελή. Να δεις αυτός από Ξανθιά θα πάει. Να το θυμάσαι. Τουλάχιστον να ξεμπέρδευε αυτό και να φεύγει. Ρικινά, εσύ ξέρεις που κρύβεται ο Στράτος, Μαζί θα τα συζητήσετε για την Πινελόπη. Ξέρω. Πού? Στο ζωηρί του Θεόφιλου. Δεν είμαστε καλά. Έχει μια αποθηκούλα εκεί πέρα. Και τον κρύβει. Που μου λες. Κι εγώ πριν το κεφαλικό είμαι. Δηλαδή μας είχε περικυκλωμένους από παντού. Όχι, το χωράει το μυαλό μου. Εύκολο είναι. Ήξερε την κάθε μας σκέψη, ήξερε την κάθε μας κίνηση. Τι κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Και κατάφερε να εξαγοράσει κάποιον από εμάς. Ποιον. Την Πινελόπη. Το όνομά της τρελαίνομαι. Σε καταλαβαίνω γιατί και εγώ στην αρχή του να το προφέρω δεν μπορούσα. Φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να κοιτάμε ενός τον άλλον στα μάτια. Δεν πιστευόμαστε πια κανέναν. Για τίποτα. Αν το πετύχει αυτό θα μας έχει νικήσει. Μας έχει ήδη νικήσει, Ρεγκίνα. Μας έχει διαλύσει, δεν το βλέπεις. Πού πας? Στο μοναδικό καταφύγιο που μου έχει απομείνει. Στο γραφείο μου. Με απόκρυψη. Θεόφιλε.